Γιατί να παρακολουθήσεις και μάλιστα να πληρώσεις για ένα σεμινάριο, ενώ υπάρχουν τόσα δωρεάν tutorials στο YouTube. Για να βλέπεις αυτό το βίντεο, μια αμφιβολία την έχεις για το αν αξίζει να πληρώσεις για σεμινάρια, ενώ υπάρχουν χιλιάδες tutorials δωρεάν και όχι μόνο στο YouTube που είπα πριν, αλλά και στο TikTok, το Instagram, το Pinterest, παντού. Θα μιλήσω συγκεκριμένα για τα δικά μου σεμινάρια, γιατί για να είμαι ειλικρινής, εκεί ξέρω με ποιον τρόπο γίνεται το μάθημα και άρα γνωρίζω αν ισχύουν ή όχι οι λόγοι που θα σου απαριθμίσω. Ξεκινάμε λοιπόν. Όταν έρχεσαι σε ένα σεμινάριο, σε αντίθεση με τα δωρεάν tutorial, υπάρχει μια συγκεκριμένη ύλη δομημένη με τρόπο που να εξυπηρετεί τους μαθητές και ειδικά τους αρχάριους, ώστε να μάθουν αυτά που χρειάζεται με μια σειρά που βγάζει νόημα και έχει κλιμακούμενη δυσκολία. Η δασκάλα, εν προκειμένου εγώ, αφού μιλάω για τα δικά μου σεμινάρια, έχει την απαιτούμενη εμπειρία. Ξεκίνησα να διδάσκω σε σεμινάρια πολυμερικού πυλού το 2012, ώστε να προσαρμόζει το μάθημα στις ανάγκες του κάθε τμήματος. Βασικό πλεονέκτημα των σεμιναρίων είναι και η επίλυση προβλημάτων. Θα κάνεις λάθη, όλοι κάνουμε, έτσι είναι η φύση της μάθησης. Αλλά στα σεμινάρια, όχι μόνο θα σου εξηγήσω ότι πήγε στραβά, αυτό ενδεχομένως μπορείς να το καταλάβεις και εσύ, αλλά και πώς θα το κάνεις σωστά την επόμενη φορά. Θα έβρισκες τη λύση και μόνη σου, αλλά μετά από αρκετό πειραματισμό και αποτυχημένες προσπάθειες, που ίσως και να σε αποθάρρυναν από το να συνεχίσεις να ασχολείσαι. Για να μην αναφέρω και τα πόσα υλικά θα έχεις ξοδέψει μέχρι να βρεις το σωστό τρόπο. Γλιτώνεις δηλαδή και χρόνο και χρήμα. Εξίσου σημαντικός λόγος είναι και ότι τα σεμινάρια βιντεοσκοπούνται και έχεις πρόσβαση στο βίντεο του μαθήματος. Επομένως, αν κάτι δεν το θυμάσαι, μπορείς να δεις το βίντεο. Αν, ας πούμε, μια φορά χρειαστεί να λείψεις, δεν χάνεις εντελώς το μάθημα γιατί υπάρχει βιντεοσκόπηση. Στα tutorials, από την άλλη, υπάρχει γιατί είναι αναγκαίο το editing, το μοντάζ δηλαδή που γίνεται στο βίντεο, για να κοπούν τα βαρετά σημεία και να είναι ευχάριστο στο να τα παρακολουθήσεις. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην καταλαβαίνεις ποιος είναι ο πραγματικός χρόνος που χρειάζεται για να ολοκληρώσεις κάθε βήμα. Έτσι, το αποτέλεσμα δεν θα είναι καλό και δεν θα ξέρεις και τι φταίει, αφού θεωρητικά έχεις ακολουθήσει όλα τα βήματα σωστά. Για να μην αναφέρω και τα πολύ σύντομα βίντεο στο TikTok και το Instagram, που ουσιαστικά δεν είναι tutorials, αλλά behind the scenes για να δεις πώς δουλεύει ο Clayer, που έχουν σκοπό την πώληση κοσμημάτων και την ψυχαγωγία, όχι τη διδασκαλία. Να μιλήσω όμως και για τον ελέφαντα στο δωμάτιο, που είναι οι λάθος πληροφορίες που υπάρχουν online. Μύθοι για τον πολυμερικό πυλό, οδηγίες για την ασφάλεια που είτε παραλείπονται είτε είναι εντελώς ανακριβείς, προτάσεις για υλικά που είναι εντελώς λανθασμένες και άλλο πολλά που συντηρούνται από αρχάριους ή μη ενημερωμένους κλέιερς. Και βέβαια δεν έχεις τρόπο να καταλάβεις τι από όσα βλέπεις ή διαβάζεις ισχύει και τι όχι. Και μάλιστα πολλές φορές αυτές οι πληροφορίες που βρίσκεις είναι αντίθετες μεταξύ τους και στο τέλος δεν ξέρεις τι να κάνεις. Προφανώς υπάρχουν και κλέιερς που δίνουν σωστές πληροφορίες και δείχνουν υπέροχες τεχνικές. Και εγώ κάνω κάποια tutorial που είναι διαθέσιμα δωρεάν στο YouTube και πολλοί άλλοι καλύτεροι από μένα. Αλλά πώς θα τους ξεχωρίσεις μέσα στον οριμαγδό από πληροφορίες και ανάμεσα στα χιλιάδες βίντεο και άρθρα που υπάρχουν? Άσε που για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, δυστυχώς δεν υπάρχουν βίντεο στα ελληνικά, οπότε πολλά υλικά που χρειάζεσαι για να ακολουθήσεις τις τεχνικές που βλέπεις στα βίντεο δεν μπορείς να τα βρεις στην Ελλάδα και τις πιο πολλές φορές δεν είναι διαθέσιμα ούτε για να τα παραγγείλεις από το εξωτερικό, δεν κάνουν δηλαδή shipping στην Ελλάδα. Αντίθετα, στα σεμινάρια, όταν παρακολουθείς από κοντά, προσφέρονται από το εργαστήρι προς χρήση όλα τα εργαλεία, αναλώσιμα, υλικά και εξοπλισμός που χρειάζεσαι, εκτός από τον πολυμερικό πυλό. Οπότε εσύ μπορείς να φέρεις μόνο τον πυλό σου, να δεις στην πράξη πώς χρησιμοποιείται κάθε εργαλείο, ποια είναι τα απαραίτητα και μετά να αποφασίσεις τι υλικά θα αγοράσεις και με ποια σειρά θα τα αγοράσεις. Τα tutorials μπορεί να είναι δωρεάν, αλλά πρέπει να έχεις και όλο τον εξοπλισμό για να τα ακολουθήσεις. Οπότε μήπως δεν είναι και τόσο δωρεάν τελικά? Στα περισσότερα tutorials επίσης παραλείπεται η αρχή, δηλαδή το ζέσταμα του πυλού, και πίστεψέ με, υπάρχει ο εύκολος τρόπος να το κάνεις και ο δύσκολος τρόπος, και το τέλος, η ολοκλήρωση δηλαδή του κοσμήματος. Στα σεμινάρια πολυμερικού πυλού φυσικά δεν παραλείπεται τίποτα. Μάλιστα, για την ολοκλήρωση των κοσμημάτων έχουμε εξειδικευμένο σεμινάριο που αφορά μόνο το φινίρισμα. Γιατί τι να τα κάνεις τόσα πράγματα που έφτιαξες, αν δεν ξέρεις πώς να τα ολοκληρώσεις με το σωστό τρόπο, ώστε οι δικές σου δημιουργίες να ξεχωρίζουν από των υπολείπων που ασχολούνται με τον πολυμερικό πυλό. Ειδικά αν ενδιαφέρεσαι μελλοντικά να πουλήσεις τις δημιουργίες σου, αυτό θα είναι το ανταγωνιστικό σου πλεονέκτημα. Στα σεμινάρια μαθαίνεις και πώς συμπεριφέρονται οι διαφορετικές μάρκες πολυμερικού πυλού, ποια να επιλέξεις, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε μιας. Σε ένα tutorial πολλές φορές δεν αναφέρεται καν η μάρκα που χρησιμοποιείται για τη συγκεκριμένη τεχνική. Και σε πολλές περιπτώσεις η μάρκα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο αν θα σου βγει η τεχνική ή όχι, ειδικά όταν είσαι αρχάριος και δεν έχεις εμπειρία. Εκτός από αυτά όμως, όταν παρακολουθείς ένα σεμινάριο,
έχεις μια δέσμευση ότι κάθε εβδομάδα αφιερώνεις συγκεκριμένο χρόνο για να μάθεις αυτό που επέλεξες. Είναι πολύ δύσκολο, αν δεν γραφτείς σε κάποιο σεμινάριο, να δείξεις αυτού του είδους την αφοσίωση για να δημιουργήσεις αυτά που βλέπεις στα δωρεάν tutorials. Είμαι σίγουρη ότι έχεις αποθηκευμένα στο Pinterest, στο Instagram ή όπου αλλού παρακολουθείς ένα σωρό tutorials και δεν έχεις φτιάξει κανένα από αυτά. Έχω δίκιο? Άφησέ μου σχόλιο. Εκτός από τα τεχνικά κομμάτια όμως, το τι θα μάθεις, τι δεν θα μάθεις, πώς θα το κάνεις, αν θα γλιτώσεις χρόνο, αν θα γλιτώσεις χρήμα, το σεμινάριο προσφέρει κάτι που δεν μπορεί να σου προσφέρει κανένα δωρεάν tutorial. Και αυτό είναι η αλληλεπίδραση, η προσωπική επαφή, όχι μόνο με μένα ως δασκάλα, αλλά και με τους άλλους μαθητές. Ακόμα και μαθητές που παρακολουθούν online γίνονται μέρος της παρέας μας και εισπράττουν αυτό το vibe. Και παρόλο που το έβαλα προς το τέλος, αυτό το επιχείρημα τίνει να είναι από τους βασικούς λόγους που πολλοί μαθητές επιλέγουν τα σεμινάρια. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το μήνυμα που μου έστειλε η Μαρία, μαθήτρια εξ αποστάσεως για 4 μήνες στα σεμινάρια του 2022, που έγραφε: «Ευχαριστώ γιατί περάσαμε έναν υπέροχο χειμώνα μαζί». Και ξέρεις κάτι, όντως περάσαμε έναν υπέροχο χειμώνα πέρσι και ελπίζω φέτος να είσαι και εσύ εκεί για να το διαπιστώσεις η διεισόμαση. Για να γίνει αυτό, άνοιξε το κουτί των πληροφοριών κάτω από το βίντεο για να βρεις το πρόγραμμα των σεμιναρίων του 2023. Αν βλέπεις το βίντεο μετά από αυτή την ημερομηνία, πάλι δες την περιγραφή, γιατί θα έχω γράψει πού κάνω σεμινάρια εκείνη τη χρονική στιγμή. Μιας και έφτασες μέχρι αυτό το σημείο του βίντεο, θέλω να σου ζητήσω και μια χάρη. Μοιράσου το στα κοινωνικά δίκτυα, τζάμπα είναι. Μπορεί κάποιος να ενδιαφέρεται για σεμινάρια και να βρει αυτό που ψάχνει χάρη σε σένα. Είμαι η Δέσποινα και σε ευχαριστώ που παρακολούθησες μέχρι εδώ. Τα λέμε στα σεμινάρια ή σε κάποιο επόμενο βίντεο.